Φίλες και φίλοι της Web TV του Αλεξάνδρου Αγιδάς, καλησπέρα σας από την ιντερνετική μας τηλεόραση. Απόγευμα 5ης, 4ης Ιουλίου, βρισκόμαστε στο στούντιο της Web TV μας για να συνεχίσουμε την γνωριμία μας, την συζήτησή μας, τις συνεντεύξεις μας με τους υποψήφιους βουλευτές από τη Δημαρχία που θέτουν τον εαυτό τους στην εκλογική διαδικασία η οποία έρχεται σε λίγες ημέρες. Κυριακή κοντή γιορτή, μια έκφραση η οποία ταιριάζει όσο τίποτε άλλο στις ημέρες που διανύουμε. Σε λίγες ημέρες λοιπόν οι βουλευτικές μας εκλογές και εμείς σήμερα φιλοξενούμε στο στούντιό μας την υποψήφια του Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη από την πόλη της Αλεξάνδρειας, την κυρία Αθηνά Τορναζάκη. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Επιθυμία μας είναι να γνωρίσουμε εμείς και μαζί με τους τηλεθεατές οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τη σημερινή μας συνέντευξη, την Αθηνά Τορναζάκη, τους λόγους για τους οποίους θέτει την υποψηφιότητά της στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές και βέβαια να μάθουμε τις θέσεις τόσο του κόμματος όσο και της ίδιας της κυρίας Τορναζάκη για τις εκλογές οι οποίες έρχονται. Κύριε Τορναζάκη, θα ξεκινήσω με ένα πολύ σύνηθες ερώτημα. Φαντάζομαι σας ρωτάνε πολύ με τον κόσμο που γνωρίζετε, κυρίως με τον καινούριο κόσμο που γνωρίζετε καθημερινά, ποια είναι η Αθηνά Τορναζάκη η οποία θέτει τον εαυτό της στην κρίση του εκλογικού σώματος στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Καταρχήν καλησπέρα σας, να σας ευχαριστήσω που με φιλοξενείτε στο στούντιό σας. Να σας πω ότι είμαι η Αθηνά Τορναζάκη, έχω γεννηθεί στα Χανιά το 1973, από πατέρα κριτικό και μητέρα μακεδόνισσα. Μέρος το οποίο έχω ζήσει πολύ λίγο, 40 μέρες από τη ζωή μου. Μετά οι γονείς μου αποφάσισαν ότι ήθελαν να έρθουν εδώ. Εδώ λοιπόν μεγάλωσα, εδώ πήγα σχολείο, εδώ απέκτησα φίλους, εδώ απέκτησα συνεργάτες. Mm-hmm. Είμαι παντρεμένη, έχω 3 παιδιά. Ασχολούμαι τα τελευταία 19 χρόνια με το χώρο των πωλήσεων και θεωρώ ότι τα 19 χρόνια σημαίνουν ότι το κάνω και πετυχημένα. Σίγουρα, 19 χρόνια είναι μεγάλο διάστημα. Να σας πω ότι αυτό οφείλεται κυρίως στους συμπολίτες μου, οι οποίοι με στηρίζουν, με πιστεύουν και με στηρίζουν. Αν ζητούσα τρεις λέξεις οι οποίες χαρακτηρίζουν την Αθηνά Τορναζάκη, ποιες είναι αυτές που θα μου λέγατε? Αν ζητήσεις τρεις λέξεις που χαρακτηρίζουν σίγουρα την Αθηνά Τορναζάκη, αυτές είναι ειλικρίνεια, δυναμική και δοτική. Mm-hmm. Αυτό είμαι, δεν είμαι κάτι άλλο πέρα από αυτό. Μάλιστα. Ο γάμος εισαγωγικά του Βαρουφάκη με την Τορναζάκη πώς έγινε? Πώς έγινε αυτό το πάντρεμα, ας το πούμε σε απλά ελληνικά, ανάμεσα στις δύο πλευρές και σας έχουμε υποψήφια βουλευτή στις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές? Παρακολουθούσα με συνέχεια με τον σύζυγό μου το Μέρα 25, το κίνημα και mm-hmm. το κόμμα. Mm-hmm. Και το Γιάννη Βαρουφάκη από την αρχή, από το ξεκίνημά του. Μία μέρα λοιπόν, βλέποντας το site του μέρα25.gr, τη φόρμα που είχε για τη δήλωση υποψηφιότητας του καθενός, mm-hmm. μου πρότεινε ο σύζυγός μου να κάνω μία αίτηση. Ηλεκτρονικά γινόταν η αίτηση? Ηλεκτρονικά mm-hmm. γινόταν η αίτηση, ναι. Πράγμα για το οποίο mm-hmm. έκανα. Από εκεί και μετά, ακολούθησε μία διαδικασία την οποία έπρεπε να ακολουθήσω, όπως το να στείλω βιογραφικό, να περάσω από μία συνέντευξη και μετά από μία εβδομάδα μου ανακοινώθηκε τόσο ηλεκτρονικά όσο και τηλεφωνικά ότι είμαι υποψήφια στο ψηφοδέλτιο του νομού Ημαθίας με το Μέρα 25. Πράγμα το οποίο με χαροποίησε πάρα πολύ και εμένα και την οικογένειά μου, η οποία στο οτιδήποτε κάνω είναι μαζί μου και δίπλα μου. Λογικά και ίσως είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που εννοείται έχουμε στη αυτό. Ζωή μας, έτσι, όχι μόνο στην πολιτική σας ζωή, αλλά φαντάζομαι και στην... Το να σε πιστεύει η οικογένειά σου είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Έτσι ακριβώς. Εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις ετοιμάσει για τη συνέχεια, όπως το τι σας λέει καθημερινά ο κόσμος, γιατί ξέρω ότι έρχεστε σε επαφή με πολύ κόσμο σε καθημερινή βάση, τόσο λόγω του επαγγελματός σας, όσο βέβαια και της πολιτικής πορείας την οποία επιλέξετε να ακολουθήσατε. Θέλω να μου πείτε τι σας λέει καθημερινά ο κόσμος. Περίπτωση που δεν υπήρχε η πρόταση του Γιάννη του Βαρουφάκη, εάν θα επιλέγατε να είστε υποψήφια κάπου, αν θα ασχολιόσασταν με την πολιτική γενικώς, αλλά ας σας ξεμπλοκάρουμε και κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα για να δώσουμε έτσι λίγες ανάσες μέσα στο στούντιο και σε λίγο πολύ. Θα επιστρέψουμε για να μας τα απαντήσει όλα αυτά η Αθηνά Τορναζάκη. Ευχαριστώ πολύ. Ταχυφαγείο Μάσα Μπούκα στην Αλεξάνδρεια. Δοκιμάστε και απολαύστε από την μεγάλη ποικιλία των ιδιαίτερων γεύσεών μας.
παρακολουθήστε τους αγώνες των αγαπημένων σας ομάδων στα κανάλια Nova και OTE TV στον εξωτερικό μας χώρο. Μάσα Μπούκα στην Αλεξάνδρεια. Θα το συναντήσετε στη γωνία των οδών Βετσοπούλου και Παύλου Μελά. Με ένα τηλεφώνημα στο 2333 52000 όλες οι γεύσεις του Μάσα Μπούκα στο σπίτι σας. Ταχυφαγείο Μάσα Μπούκα στην Αλεξάνδρεια. Για να γίνει η μέρα σας πιο νόστιμη. Κατάστημα ειδών θέρμανσης Τόμας στην Αλεξάνδρεια. Είδη υγιεινής, πλακάκια, συστήματα άρδευσης για κήπους, θερμοκήπια και χωράφια. Λέβητες, πέλετ, ηλιακά και αντλίες θερμότητας. Καυτές προσφορές σε ηλιακούς θερμοσύφωνες εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Θα το συναντήσετε στη γωνία της 28ης Οκτωβρίου και της Σόφουκλη Βενιζέλου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2333 027 017. Υπεύθυνος καταστήματος Πόζη Αριστομάς. Επιστροφή στο στούντιο της WebTV του Αλεξάνδρεια Γιδάς.gr. Απόγευμα 5ης 4ης του Ιούλη και φιλοξενούμε σήμερα την υποψήφια του Μέρα 25 από την πόλη της Αλεξάνδρειας, υποψήφια βέβαια στην Ημαθία με το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη για τις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες έχουμε την ερχόμενη Κυριακή. Κύριε Αττωνασάκη, όπως είπα νωρίτερα, έχουμε ετοιμάσει μια σειρά από ερωτήσεις να σας κάνουμε. Η πρώτη που έρχεται είναι αυτή η οποία αναφέρεται στο τι σας λέει ο κόσμος σε καθημερινή επαφή που έχετε μαζί του. Τι σας λέει ο κόσμος της Αλεξάνδρειας, τι σας λέει ο κόσμος της Βέρειας, της Νάουσας, της Ημαθίας γενικότερα. Τι περιμένει από τις εκλογές και βέβαια τι περιμένει από εσάς την ίδια τόσο στην προεκλογική διαδικασία όσο και μετά τις εκλογές. Τάσο, δεν σου κρύβω ότι ο κόσμος μας αντιμετωπίζει θετικά και μας αντιμετωπίζει πολύ πιο θετικά από ό,τι περίμενα. Η πολιτική κατάσταση στη χώρα είναι τραγική και έχει απαξιωθεί από τον κόσμο όσο ποτέ. Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος στο Μέρα 25 και στο πρόσωπο του Γιάννη Βαρουφάκη βλέπει την ελπίδα. Περιμένει ένα καλύτερο αύριο, τόσο στην καθημερινότητά του, όσο και στη ζωή του. Αυτό που περιμένει ο κόσμος από την Αθηνά Δορναζάκη είναι να είναι ειλικρινής, να είναι αληθινή, όπως είναι στην καθημερινή ζωή της, να συνεχίσει να είναι και στην πολιτική της ζωή. Αλήθεια, εάν δεν ερχόταν η πρόταση, μάλλον αν δεν ερχόταν αυτή η συνεργασία με το Μέρα 25 και τον Γιάννη Βαρουφάκη, αν δεν είχε απορριφθεί ενδεχομένως η αίτηση η δική σας, θα είχατε ασχοληθεί με την πολιτική, θα είχατε ασχοληθεί με κάποιο άλλο κόμμα, θα είχατε ασχοληθεί από κάποιο άλλο πόστο ενδεχομένως? Η αλήθεια είναι ότι δεν μου την έχω ξανακάνει αυτή την ερώτηση, δεν την περίμενα. Αλλά έτσι γρήγορα, με μια γρήγορη σκέψη, θα σου απαντήσω πως όχι. Δεν θα είχα ασχοληθεί, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Αν δεν σου γίνει πρόταση. Σωστό, σωστό, ναι, σωστό και ειλικρινές. Ναι. Τα βασικά προβλήματα που θεωρείτε ότι υπάρχουν τόσο στον Δήμο τον δικό μας, στο Δήμο της Αλεξάνδρειας, όσο βέβαια κατ' επέκταση και σε όλη την Ημαθία που έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο καθημερινά. Ποια πιστεύετε ότι είναι αυτά? Ο κόσμος δεν έχει δουλειά. Έχει σπουδάσει και κάνει το οτιδήποτε άλλο. Οι μισθοί είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Είναι απογοητευμένοι πάντες. Οι επαγγελματίες, οι μισθωτοί, οι αγρότες. Δεν υπάρχει κάποιος που να είναι ευχαριστημένοι. Αυτό που μου λένε καθημερινά οι πολίτες που συναντάω, οι νέοι να το πω καλύτερα, είναι ότι είμαι πτυχιούχος και κάνω αυτό για να ζήσω, έκανα το άλλο, θα φύγω, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνω στην Ελλάδα. Βλέπω μια απελπισία γενικότερα, όπως σου είπα και πριν, και κυρίως μια απογοήτευση για την πολιτική και τους πολιτικούς που μας κυβερνούν. Ναι, η αλήθεια αυτή είναι και δεν είναι μόνο στην Αλεξάνδρεια, στη Βέρεια αυτό. Φαντάζομαι ότι είναι μια είναι μικρογραφία, όπως συνηθίζω να λέω, ο Δήμος και ο νομός μας, ολόκληρης της χώρας. Μια συνάντηση της Αθηνάς Τορναζάκη χθες με τον Γιάννη Βαρουφάκη στη Θεσσαλονίκη. Θα μας πει τι υπόθηκε μεταξύ τους, τι της είπε, τι του είπε και λίγα ακόμα θεματάκια στο τρίτο μέρος. Μείνετε μαζί μας.
κατάστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών Duke PC Store στην Αλεξάνδρεια. Θα το συναντήσετε στην Ταγματάρχου Γεωργούλη 27, στο παλαιό βίντεο κλαμπ Άντα. Υπολογιστές, σέρβις υπολογιστών, περιφερειακά και αναλώσιμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2333502815. Κινητό 6986-149-759. Υπεύθυνος καταστήματος Δούκας Αντώνιος. Επιστροφή στο στούντιο της WebTV του alexandriagidas.gr. Απόγευμα 5ης 4ης του Ιούλη. Βρισκόμαστε εδώ στο στούντιο της WebTV μας και φιλοξενούμε σήμερα σε μια συνέντευξη, σε μια συζήτηση γνωριμία στην υποψήφια βουλευτή του Μέρα 25 του Γιάννη Βαρουφάκη στην Ημαθία, την κυρία Αθηνά Τορναζάκη. Κύριε Τορναζάκη, να πάμε λίγο στην χτεσινή εκδήλωση που είχε το Μέρα 25 στη Θεσσαλονίκη, όπου είχατε ένα τετ-α-τετ με τον Γιάννη Βαρουφάκη, όπως γράψαμε το πρωί στο alexandriagidas.gr. Αν θέλει ο σκηνοθέτης μας να μας δείξει και κάποιες εικόνες, μπράβο, αυτές που βλέπουμε τώρα. Τι σας είπε, τι του είπατε σε αυτά τα λίγα λεπτά που είχατε την ευκαιρία να μιλήσετε μαζί με τον κύριο Βαρουφάκη? Ο χρόνος ήταν πολύ περιορισμένος, αλλά ο Γιάννης μίλησε σε όλους μας και στον καθένα ξεχωριστά. Μας ευχήθηκε καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Μας ζήτησε να δώσουμε στον κόσμο το μήνυμα της ελπίδας, γιατί υπάρχει ελπίδα μέσα από το Μέρα 25, και να το προσκαλέσουμε όχι να παρακαλέσουμε, να τους δώσουμε την όθηση ώστε να πάνε να ψηφίσουν στις 7 Ιουλίου. Γιατί αυτό όλοι πρέπει να κάνουμε. Σε μένα προσωπικά αυτό που είπε είναι ότι θέλω να μείνεις δυνατή και αληθινή όπως είσαι τώρα. Δεν θέλω να κάνεις κάτι περισσότερο. Ναι, ξέρετε, ένα στοίχημα μεγάλο για τα κόμματα, ένα μεγάλο στοίχημα για τους υποψήφιους είναι το να μπορέσουν να φέρουν, ρωτάω βασιζόμενος πάνω σε αυτό που μου είπατε ότι σας είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης, να φέρουν τον κόσμο στις κάλπες, αλλά κυρίως να φέρουν τον νέο κόσμο, ο οποίος απαξιώνει την πολιτική και τους πολιτικούς το τελευταίο χρονικό διάστημα. Θεωρείτε ότι το Μέρα 25 θα μπορέσει να το καταφέρει αυτό, να φέρει δηλαδή την νεολαία στις κάλπες να ψηφίσει και να στηρίξει το κίνημα αυτό? Θεωρώ ότι είμαστε η ελπίδα και ότι έχουμε ένα πρόγραμμα ουσιαστικό το οποίο μπορεί να βοηθήσει όλους τους Έλληνες πολίτες και αν θέλετε όλη την Ευρώπη. Κατά συνέπεια, ναι, είμαστε το κίνητρο για να έρθουν να ψηφίσουν και θα τους προσκαλέσω να έρθουν να ψηφίσουν το Μέρα 25, εννοείται αυτό, αλλά όπως και να έχει, να μην απέχουν από το να ψηφίσουν. Σωστά. Στο τέλος πάντοτε όλων των συναντεύξεων δίνουμε στους υποψήφιους ένα δίλεπτο για να μπορέσουν να απευθύνουν ένα κάλεσμα, να μπορέσουν να απευθύνουν έναν λόγο για να έρθουν οι άνθρωποι οι οποίοι θα ψηφίσουν σε λίγες ημέρες στις κάλπες, έναν λόγο για τον οποίο να ψηφίσουν τόσο το ίδιο το κόμμα όσο και τον ίδιο τον υποψήφιο. Έτσι λοιπόν, γιατί να ψηφίσει ο κόσμος το Μέρα 25 και γιατί να ψηφίσει την Αθηνά Τορναζάκη? Καταρχάς, όπως είπε και ο Γιάννης εχθές, θέλουμε να μην απέχετε από τις εκλογές και θέλουμε να ψηφίσετε. Τώρα, γιατί να ψηφίσετε Μέρα 25 και γιατί να ψηφίσετε εμένα προσωπικά? Γιατί το σίγουρο είναι ότι από το Μέρα 25 και από μένα προσωπικά δεν θα ακούσετε ψέματα, δεν θα ακούσετε ψεύτικες υποσχέσεις. Η αλλαγή δεν θα έρθει από τη μία μέρα στην άλλη. Τα πάντα στη ζωή θέλουν αγώνα. Σίγουρα όμως η αλλαγή θα έρθει από το Γιάννη Βαρουφάκη και από το Μέρα 25. Η Αθηνά Τορναζάκη θα παραμείνει όλη όπως με γνωρίζετε και με γνωρίζετε καθημερινά, πραγματική, έτοιμη να βοηθήσει όπου υπάρχει και όπου μπορεί. Σας περιμένω λοιπόν την Κυριακή να βάλουμε όλοι μαζί ένα μικρό λιθαράκι για ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και για τα παιδιά μας. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν ήταν η υποψήφια του Μέρα 25 με το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη στην Ημαθία, η κυρία Αθηνά Τορναζάκη. Υποψήφια από την πόλη της Αλεξάνδρειας, θέλω να πιστεύω ότι μαζί με εμάς την γνωρίζετε και εσείς σήμερα, όσοι δεν την ξέρετε. Και βέβαια μπορέσαμε και μπορέσατε να ακούσετε τις θέσεις της, τις απόψεις της για την πολιτική κατάσταση, για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο απλός πολίτης των Δήμων της Αλεξάνδρειας, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει. Και βέβαια τους τρόπους με τους οποίους τόσο η Αθηνά η Τορναζάκη όσο και το Μέρα 25 προτείνει
να δώσει τις λύσεις τόσο στην προεκλογική διαδικασία όσο και μετά τις εκλογές. Κύριε Τωναζάκη, να σας ευχαριστήσω θερμά που σας είχαμε σήμερα στο στούντιό μας εδώ στην web TV του alexandriaigdas.gr. Να ευχαριστήσουμε όλους και όλες που παρακολουθήσετε τη σημερινή μας συνέντευξη και βέβαια μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά.